Η κατάσταση των γερασμένων σχολικών κτηρίων, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού, είναι ένα ζήτημα που έχουν πολλές φορές θίξει η εκπαιδευτική και η γονεϊκή κοινότητα της Κέρκυρας. Προσεισμικός έλεγχος δεν έχει διενεργηθεί και υπάρχουν κτίρια με φανερά δομικά προβλήματα, όπως το σχολικό συγκρότημα στο Μαντούκι, μια μακροσκοπική εξέταση των οποίων επιβεβαιώνει την επικινδυνότητά τους. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει επανειλημμένως κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και ο πρόεδρός του, Αντώνης Κουρσάρης, μίλησε σχετικά στο Start. Υπάρχουν ζητήματα στατικότητας σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες, όπως και σε υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το ΚΕΔΑΣΥ, που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναδεικνύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ζητήματα στατικής επάρκειας, επιχρησμάτων, υπάρχουν σε πολλά σχολεία. Δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί, παρόλες τις εξαγγελίες της Δημοτικής Αρχής της Απελθούσας ότι θα γινόταν ο απαραίτητος προσεισμικός έλεγχος όλων των διδακτηρίων σε συνεργασία με το ΤΕΕ και διαβάζαμε διαρκώς διάφορα δελτία τύπου. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε αυτή τη διαδικασία. Παρατηρούμε πολλά προβλήματα και ελλείψεις σε διάφορες εργολαβίες που έχουν πραγματοποιηθεί, όπως για παράδειγμα στην εργολαβία της ενεργειακής αναβάθμισης στα δημοτικά σχολεία. Συνεχίζουν και μπαίνουν νερά από τα παράθυρα. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται και ένας έλεγχος κατά την παράδοση όλων αυτών των εργολαβιών, γιατί σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούν και υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Νομίζω ότι αν μιλάμε για ποιότητα της εκπαίδευσης, εάν θέλουμε να μιλάμε για βελτίωση της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης, θα πρέπει να με σοβαρό τρόπο, με χρηματοδότηση, να υπάρχουν αυξήσεις στα κονδύλια τα επισκευαστικά, γιατί είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα που στέλνει το Υπουργείο προς τους Δήμους για τη συντήρηση των σχολείων. Πρώτων ευθυνών του έθεσε τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας σχετικά με την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας, Λεωνίδας Στράντος. Χρόνιο πρόβλημα για την Κέρκυρα, ειδικά με τα παλιά κτίρια, 1950, 60, 70, που δεν έχουν περάσει από τον απαραίτητο Α και Β προσωπικό έλεγχο. Βεβαίως και θα βρούμε ρογμές όχι μόνο στο σχολικό συγκρότημα του Μπαντουκιού, αλλά και σε άλλα σχολικά συγκροτήματα. Χαρτιά γίνονται από τους διευθυντές, βεβαίως και ενδιαφέρονται. Από εκεί και πέρα όμως ο Δήμος θα πρέπει να το δει σοβαρά, πρέπει να ελέγχει όλες αυτές τις ζημιές και βεβαίως πρέπει οπωσδήποτε η κεντρική εξουσία που έχει πει εδώ και καιρό ότι θα πάει για να πραγματοποιήσει τον προσεισμικό έλεγχο, δεν το έχει κάνει ακόμα, καθυστερεί. Εμείς ως γονεϊκό κίνημα το βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα και μάλιστα στο επόμενο διάστημα να σας πούμε ότι η Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας θα έχει και μια σχετική εκδήλωση στις 2 Μάρτη, γι' αυτό ακριβώς για τα σχολικά μας κτίρια.